του χρωστάμε πάρα πολλά σαν ιδιοκτήτης ακινήτων. Μην ξεχνάτε ότι διατέλεσε ουσιαστικός δήμαρχος της Αθήνας για μια τετραετία, αναπληρωτής δήμαρχος, αλλά εγώ το είπα ουσιαστικός και είναι κάτι καλύτερο από αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στάθηκε πάντοτε κοντά μας, όχι μόνο με την παρουσία στα συνεδριά μας, αλλά και στην ουσία. Μην ξεχνάτε ότι όταν έγινε η μετάβαση των χρεώσεων του Δήμου της Αθήνας από τα παλιά τετραγωνικά στα τετραγωνικά του ΤΑΠ, η οποία θα μπορούσε να ήταν αιματηρή για πάρα πολλούς από εμάς λόγω των διαφορών που υπήρχαν από αμνημονεύτων ετών, με την εισήγηση του κ. Σκυλακάκη περάσαμε απέναντι άβρεχτη. Δηλαδή έγινε όλη αυτή η τακτοποίηση χωρίς πρόστιμα, χωρίς πρόσθετους φόρους, με έναν τρόπο τόσο άμεσο και γλυκό, ας το πούμε έτσι, που αυτό το χρωστάμε στον ίδιο κ. Σκυλακάκη. Γι' αυτό τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Ο κ. Σκυλακάκης είναι ευρωβουλευτής, αλλά και μια ιδιότητα ακόμη πάρα πολύ σημαντική. Και για όλους μας, αλλά και για μένα που είμαι πρόεδρος και με έδρα στις Βρυξέλλες της Διεθνούς Ενώσεως των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι αναπληρωματικό μέλος του ΙΤΡΕ, δηλαδή της Επιτροπής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί που εκπορεύονται σήμερα όλα τα καλά, αλλά όπως λένε μερικοί και όλα τα κακά. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σκυλακάκη κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Να πω μια λέξη μόνο για τα οικονομικά, τα οποία άκουσα προηγουμένως. Άκουσα τον κύριο Γεωργακόπουλο να λέει ότι η φοροδιαφυγή που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι 40% του ΑΕΠ. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος των αριθμών, θυμάμαι ότι η φορολογική επιβάρυνση, το ποσοστό που το κράτος παίρνει σε φόρους, είναι 21% του ΑΕΠ. Εάν λοιπόν αθροίσετε τη φοροδιαφυγή και την φορολογική επιβάρυνση, πηγαίνουμε στο 61% του ΑΕΠ. Δηλαδή, από κάθε 100 δραχμές που βγάζουμε, 60 να παίρνει το κράτος. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι παράλληλα με τη δίωξη φοροδιαφυγής που είναι σωστή, πρέπει αυτοί που δεν διαφεύγουν τους φόρους και τα ακίνητα, ξέρετε, δεν μπορούν να φύγουν, δεν είναι σαν τις επιχειρήσεις που πάνε στην Κύπρο. Τα ακίνητα μένουν εδώ και επίσης τα ακίνητα δεν μπορούν να διαφύγουν φόρους, διότι οι φόροι βασίζονται όλοι σε αντικειμενικές αξίες. Κατά συνέπεια, αυτοί που ήδη πληρώνουν πάρα πολύ στο πλαίσιο της δίωξης φοροδιαφυγής, δεν πρέπει να πληρώσουν παραπάνω. Αυτό είναι μια σαφής και ξεκάθαρη δήλωση. Ασφαλώς όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εγώ θα σας πω ένα νούμερο μόνο. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε χρέος που κρατούν ξένοι δανειστές, σε δημόσιο χρέος που κρατούν ξένοι δανειστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει περισσότερο χρέος που να κρατούν ξένοι δανειστές. Οπότε στην προσπάθεια πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε, αλλά η δικαιοσύνη και η εξυπνάδα λέει όχι, επιβαρύνοντας αυτούς που έχουν ήδη υπερβολική επιβάρυνση δυσανάλογα. Ευχαριστώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο πάνελ για τα ενεργειακά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τόσο εύκολα, γιατί εδώ στην Κομιδά κάποια στιγμή τα γρέα μας μας αρέσει να τα ξοφλάμε. Λοιπόν, ελάτε λίγο εδώ. Μια λέξη μόνο, εγώ πιο υπερήφανος είμαι για την ιστορία που κάναμε στις προσώψεις. Για πρώτη φορά. Και παρακαλώ τα μέλη του πάνελ να προσέχουν για να ξεκινήσουν, γιατί ο χρόνος που έχει μείνει είναι πάρα πολύ λίγος. Στον κύριο Περδίο και τους υπόλοιπους. Για πρώτη φορά, όταν δουλέψαμε το πρόγραμμα των προσώψεων, δώσαμε μια ευκαιρία στους ιδιοκτήτες με πολύ χαμηλό κόστος να κάνουν κάτι που ωφελούσε την αξία της ιδιοκτησίας τους. Ευχαριστώ.